Σωτήρη. Μάκιο, ο Παντελής εδώ θέλει να εκφράσει μια αγωνία, η οποία είναι και αποτελεί και το κύριο θέμα συζήτησης του καταβλισμού των Ρωμά εδώ στα Φάρσαλα. Παντελή. Ναι, θέλω να πω για τη μικρή Μαρία, ότι μας λένε ότι η Μαρία περνάει καλά, είναι καλά, αλλά η Μαρία εδώ που έχει μεγαλώσει με εμάς και που την ξέρουμε πολύ καλά τι παιδάκι ήτανε, δεν είμαστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλά αυτό το παιδί εκεί πέσα. Γιατί ξέρουμε ότι θέλει τον πατέρα της, θέλει τη μάνα, θέλει τα αδέρφια. Γιατί δεν πήγε ένας δημοσιογράφος να μας δείξει ότι το παιδί αυτό εκεί μέσα περνάει καλά. Αυτό το παιδί, χωρίς τη μάνα της και χωρίς τα αδέρφια της, δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να καθίσει εκεί πέρα. Και μάλιστα ακούσαμε από τους συγγενείς ότι δεν μιλάει ελληνικά. Μιλάει μόνο τη διάλεκτο των Ρωμά, οπότε θα έχει και πρόβλημα επικοινωνίας. Βεβαίως, μιλάει μόνο το Ρωμά. Και όχι όπως είπαν ότι δεν μιλάει καλά τσιγκάνικα. Τα Ρωμά τα μιλάει πάρα πολύ καθαρά. Τα μιλάει και καλύτερα από τα δικά μας τα παιδιά. Η Μαρία. Βέβαια, θέλουμε τη Μαρία πίσω. Μεγάλος. Και θέλουμε ένας δημοσιογράφος να πάει εκεί μέσα και να μας δείξει σε τι καταστάσεις είναι η Μαρία. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα δεν το έκανε κανένας. Μας λένε μέσα από το χαμόγελο του παιδιού ότι η Μαρία είναι καλά, περνάει καλά. Αυτά είναι ψέματα. Η Μαρία δεν είναι καλά εκεί μέσα, δεν περνάει καλά εκεί μέσα η Μαρία. Είναι από εκεί ρεπορτάζ ότι πώς περνάει η Μαρία και τα αδέρφια της ζητάνε πίσω τα υποθετέμενα αδέρφια της και θέλουν να την επισκεφτούν στο χαμόγελο του παιδιού κάποια στιγμή. Να έχουν δικαίωμα να πάνε να τη δουν για αυτή. Γιατί μάλιστα. Στεναχωριούνται και κλαίνε για τη Μαρία, όχι μόνο τα αδέρφια της, όλος ο καταβλισμός. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.